Καλώς όρισες στο φόβο των Έλαφων. Στο 42ο παιχνίδι της σεζόν είχαμε το πρώτο παιχνίδι ενάντια στους Atlanta Hawks στην έδρα τους, στην ανανεωμένη έδρα εκεί πέρα στην Ατλάντα, η οποία είναι η χειρότερη νομίζω. Οι χειρότεροι έχουν κάνει εκεί μια ανακαίνιση, έχουν βάλει ένα μπαρ εκεί πέρα στο πέταλο, έχουν βάλει και κάτι κουρία εκεί, μπορείς να κουρευτείς και να βλέπεις τον αγώνα. Αλλά είναι η πιο ενοχλητική έδρα, γιατί κάθε φορά που βάζουν τρίποντο οι Hawks βγαίνει εκεί ο announcer, λέει 4-3 εκεί σε ένα τόνο εκεί, δεν ξέρω, οι οχτάβες εκεί, οι νότες τι ακριβώς είναι, και παίζουν και σιρήνα. Δηλαδή η σιρήνα είναι μόνο όταν γίνεται βομβαρδισμός, έρχονται τίποτα βομβαρδιστικά εκεί και σου ρίχνουν βόμβες, έχει καμιά φωτιά, εκεί είναι η σιρήνα, δεν είναι όταν βάζει τρίποντο ο Prince. Πάμε να δούμε τι έγινε την ίδια μέρα, 13 Ιανουαρίου στο NBA. Στην παράταση οι Raptors κέρδισαν τους Wizards, ενώ οι Sixers τα κατάφεραν ενάντια στους Knicks, ενώ Orlando Magic και Cleveland Cavaliers κέρδισαν τους Houston Rockets και τους Los Angeles Lakers. Εμείς κερδίσαμε άνετα με 20 πόντους τους Atlanta Hawks. Στο Popcorn and Game Flow βλέπουμε ότι αν και τους έλειπε ο βασικός τους center, δεν έπαιξε καθόλου ο Deadmon, δεν τα πήγαμε καλά, οι βασικοί μας δεν τα πήγαν καλά με τους βασικούς τους, στο -2 στην αρχή της πρώτης και στο 0 ισοπαλία στην αρχή της τρίτης. Στα ομαδικά στατιστικά ήμασταν πιο εύστοχοι, 53% έναντι 40% στα field goals, ήμασταν πολύ καλύτεροι στα κλεψίματα, 10 παραπάνω κλεψίματα, καλύτεροι στα λάθη, 10 λιγότερα λάθη για μας. Στον εμφυδιασμό 32 για μας, 9 για τους Hawks. Το μαδικό πάνω που κάναν καλύτερα οι Hawks από εμάς ήταν τα επιθετικά rebound, 18-8 ήταν εκεί πέρα, για να δούμε ποιοι τα πήραν. Ο Collins και ο Young πήραν από 3, ο Λέν πήρε 5, αλλά ξέρω εγώ ο ίδιος έχανε το shoot, έπαιρνε ο ίδιος το rebound. Νικητής στο διαγωνισμό για το οποίο θα κάνει τα περισσότερα λάθη ήταν ο Μπέμπρι, και ο Σπέλμαν είχε 4-7 τρίποντα, ίσως και αυτός να λέει στον Μιχάλη παρέμενε και μένα στους Bucks. 11-13 βολές για τον Young και 14-19 βολές για τον Γιάννη, ο οποίος είχε και 4 λάθη. Ο Ηρακλής είναι εδώ πέρα που λέει ότι ήταν ανησυχητική η φάση όταν βάζανε παγάκια στα γόνατα εκεί πέρα. Ο Γιάννης, ναι, ο Γιάννης στα τελευταία 3 παιχνίδια το παιχνίδι με τους Wizards το έχασε, τα άλλα 2 παιχνίδια με τους Rockets τώρα και με τους Hawks δεν είχε κάρφωμα, οπότε ας ελπίσουμε να μην πονάει, τουλάχιστον ας ελπίσουμε απλά να πηγαίνει χαλαρά την φάση και να μην είναι με πόνο. Ο Middleton είχε 4 λάθη, 17 πόντους, δεν ήταν εύστοχος, αν και στο πρώτο ημίχρονο είχε κάτι ωραία εκεί πέρα, μικρά drives έτσι, lay-up. Δεν του παίζαν και άμυνα τώρα, να λέμε την αλήθεια. Σε άλλες ομάδες θα είχε φάει τουλάχιστον έτσι 5-6 τάπες. Ο Λόπες καμία τάπα για αυτόν και 6 φάουλ, βγήκε νωρίς, έπαιξε μόλις 26 λεπτά. Ο Μπρόγκτον, τον ματιάσαμε, τον Μάκη, είχε 3 στις 4 βολές και γενικά και αυτός έχασε κάτι lay-up και στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Μπλέτσο τελείωσε με 0 λάθη και 10 assist και ήταν εύστοχος, γιατί εκμεταλλεύτηκε το mismatch με τον Young. Από τον πάγκο ο Hill έκανε ένα καλό παιχνίδι, ναι, σαν απάντηση των προηγούμενων παιχνιδιών, τα οποία δεν ήταν καλά για αυτόν. Ο DJ Wilson και αυτός καλός, εκεί στα 17 λεπτά που έπαιξε είχε 2 στα 2 τρίποντα, είχε κάτι τάπες εκεί, καλός ήταν, άλλο ένα καλό παιχνίδι για τον DJ Wilson. Να περάσουμε στα σχόλια. Ο Τζίλ λέει ότι δημιουργήθηκε θέμα με την πίεση στην άμυνα, είναι κάτι που πρέπει να λυθεί, δεν μπορεί να κρασάρει η ομάδα έτσι. Εντάξει, τώρα στη μέση είμαστε εδώ πέρα της regular season, θα γίνουν και παιχνίδια τα οποία θα γίνουν πράγματα που δεν μας αρέσουν, δεν νομίζω να είναι κάτι το ανησυχητικό σε αυτά τα τελευταία 4 παιχνίδια. Ο Γιώργος λέει ότι δεν του αρέσει το παιχνίδι του Χρήστου, προτιμάει λέει στο κατέβασμα να πάρει την ενέργεια πάνω του και να κερδίσει φάουλ. Αυτό όχι μόνο για τον Χρήστο, αλλά γενικά οποιοδήποτε παίχτης βγαίνει στον εμφυδιασμό, είναι δίπλα του, πίσω του ο Γιάννης και δεν του δώσει την μπάλα, εκτός αν είναι μόνος του, ας πούμε, και πάει για τους 2 πόντους, πρέπει να δώσει την μπάλα στο Γιάννη. Είτε σε λένε Χρήστο, είτε σε λένε όπως και να σου λένε, λες ότι πρέπει να περιοριστεί στο τζαμπεράκι και σου δίνει την εντύπωση φέτος ότι πάει να βάλει πολλούς πόντους για να κερδίσει καλύτερο συμβόλαιο. Δεν συμφωνώ απαραίτητα με αυτό που λες, αλλά ίσως αυτό που λες ή κάτι παρόμοιο με αυτό που λες να είναι ένας από τους λόγους ή και οι λόγοι που μάλωσαν ο Χρήστος με τον Μιχάλη εκεί στο match στο Square Garden με τους Knicks. Ο Γιώργος ρωτάει τη γνώμη μου για τον Κιλ Πάτρικ. Καλός είναι ο Κιλ Πάτρικ, μια χαρά είναι. Και τέλος η Αβελίνα λέει πώς θα λεγόταν ο Ερικός ο Μπλέτσο εάν είχε ερωτευτεί πολύ βαθιά μια τσιγκάνα. Την απάντηση στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα είναι preview για τα 2 back-to-back παιχνίδια που έχουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται τον έλεγχο.